θέλουμε να σας πούμε ότι όσα έχουν εισφερθεί στο πρόγραμμα από εσάς, όλες τις προηγούμενες συναντήσεις διαλόγου έχουν τύχει επεξεργασίας, μπαίνουν στο πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώνεται και σε πρώτη φάση θα παρουσιαστεί την Πέμπτη στις 8.30 στη διασταύρωση Φιλελλήνων και Μεγάλο Αλεξάνδρο στο πεζόδρομο, σε μια εκδήλωση του συνδυασμού «Τόπος της ζωής μας», όπου θα εκτεθούν οι βασικοί άξονες του ολοκληρωμένου πλέον προγράμματος. Αγαπητές φίλες και φίλοι, θα ήθελα να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος. Στη δημοτική μας κίνηση «Ο τόπος της ζωής μας» πιστεύουμε ότι ο τουρισμός πρέπει να αποτελέσει το θεμέλιο και την κινητήρια δύναμη για την αναζωογόνηση και την ανάκαμψη της τοπικής μας οικονομίας, για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους στον τόπο μας, γιατί είναι ο οικονομικός κλάδος που παρά την κρίση ενισχύεται και έχει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης. Γιατί η ανάπτυξή του θα φέρει νέες δουλειές και θέσεις εργασίας στην αγορά και το εμπόριο, στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στην αηλεία και στις μεταφορές, στις υπηρεσίες και στη μεταποίηση, στον κλάδο των κατασκευών. Γιατί η ανάγκη να προσελκύσουμε και να φιλοξενήσουμε νέους τουρίστες και επισκέπτες θα κάνει το Δήμο μας, την πόλη και τα χωριά μας πιο όμορφα και πιο ζωντανά. Θα συμβάλλει στην προστασία και αναβάθμιση του αστικού φυσικού περιβάλλοντος. Είναι απαίτηση των εξελίξεων την τουριστική ανάπτυξη να μην την αντιμετωπίσουμε στενά σαν υπόθεση μόνο του τουριστικού κλάδου, αλλά ως προτεραιότητα ολόκληρης τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Στοχεύουμε σε μια πραγματικά ποιοτική αλλαγή. Ο Δήμος Καβάλας μπορεί και πρέπει να γίνει μια τουριστική περιοχή η οποία θα προσελκύει επισκέπτες και τουρίστες όλο το χρόνο από όλον τον κόσμο. Έχουμε τα απαραίτητα εφόδια γι' αυτό. Μια πανέμορφη πόλη και ύπαιθρο. Τη θάλασσά μας και τόσες άλλες φυσικές ομορφιές. Μια μεγάλη ιστορία 2.500 χρόνων. Ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία και ορόσημα διεθνούς και παγκόσμιας σημασίας. Ένα σύγχρονο δίκτυο μεταφορών, χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών. Τουριστικές υποδομές και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό. Τι δεν έχουμε μέχρι σήμερα? Δεν έχουμε ένα αποτελεσματικό σχέδιο το οποίο θα προωθήσουμε όλοι μαζί σαν τοπική κοινωνία με τον Δήμο στην πρώτη γραμμή. Γιατί καλή η ανάπτυξη της κρουαζιέρας και εμείς πιστεύουμε σε αυτήν, όμως η κρουαζιέρα ήταν και παραμένει μια εναλλακτική μορφή τουρισμού που δεν μπορεί από μόνη της να κάνει τη διαφορά. Εμείς πιστεύουμε ότι οι επισκέπτες και οι τουρίστες στον τόπο μας μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να πολλαπλασιαστούν σε αριθμό, να μένουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, να καταναλώνουν και να ψωνίζουν περισσότερο.